Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Φίταθλον. Bring the action. Kickboxing. Body pump. Les Mills. Γυμναστήριο Body House. All eyes on us. All eyes on us. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πύργος Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 03 27 826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας.
Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697 53033 80. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 ιντσών και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Χθες έγινε η συνάντηση αντιπροσώπων βουλευτών Δημάρχου Ήλιδας, Δημάρχου Πύργου και Δημοτικών Συμβούλων με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτσι για την λύση του προβλήματος με τα απορρίμματα στον ομό. Όπως μας δήλωσε ο κ. Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος ήταν παρόν, δεν πήραμε καμία ξεκάθαρη απάντηση ούτε για το εργοστάσιο αλλά ούτε και για το θέμα που απασχολεί τον Δήμο Πύργου. Συμμετείχα μετά από αίτημα του Δημάρχου του Πύργου στη σύσκεψη σαν πρόεδρος του φορέα διαχείρισης. Τα αιτήματά μας ήταν συγκεκριμένα. Πρώτον, να λυθεί το άμεσο πρόβλημα που έχει ο Δήμος Πύργου και αυτό επηρεάζει όλο τον ομό. Δεύτερον, τι θα γίνει με τη μεσοπρόθεσμη λύση μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το εργοστάσιο. Και το τρίτο, ρώτησα το αυτονόητο, τι γίνεται με το εργοστάσιο. Όχι ότι εγώ είμαι υπέρμαχος της λύσης του εργοστασίου, αλλά ξεκινώντας η περιφέρεια την διαβούλευση για το νέο ΠΕΣΔΑ, πρέπει να γνωρίζουμε σαν φορέας τι θα γίνει με το έργο. Διότι το έργο έχει ενταχθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία επικυρώθηκε από το ΕΠΕΡΑ, μας έστειλα έγγραφο στις 18 Δευτέρου και εντάσσεται πλέον στο καινούριο πρόγραμμα, στο ΣΕΣ. Δεύτερον, στη συνάντηση που είχαν στις διαχειριστικές, με όλες τις διαχειριστικές αρχές της χώρας την περασμένη Πέμπτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ενημέρωσή μου ήταν από τον κύριο Ματζούφα, τον Γενικό Γραμματέα των ΣΔΙΤ και τωρινό, ότι τους είπαν τα έργα που έχουν προχωρήσει να συνεχιστούν. Και τρίτον, είδαμε ότι παρόμοια έργα, παραδείγματος χάρη, δυτική
Μακεδονία, το ΣΔΙΤ της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράφει σύμβαση, το ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου υπογράφει σύμβαση, το ΣΔΙΤ των Σερών έχει σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο και περιμένουν να έρθει για να υπογράψει σύμβαση και περιμένουμε και εμείς να μας πει κάποιος από επίσημα χείλη είτε θα σταματήσει αυτό το έργο, οπότε να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας να δούμε τι σχεδιασμό θα κάνουμε ή θα συνεχίσει. Η απάντηση που πήραμε δεν ήταν σαφής. Είπε ο Υπουργός ότι εμείς σαν κυβέρνηση προεκλογικά είχαμε πει όχι στα φαραωνικά έργα. Ναι στην ανακύκλωση, ναι στην κομποστοποίηση. Αν όμως λέει έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, εμείς δεν είμαστε χούντα να πούμε πάρτε τα και φύγετε. Καταρχάς ο Υπουργός δεν περίμενε πολυμελή αντιπροσωπεία από τον νομό. Είπε ότι δεν ήταν έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση. Θα σας ακούσω μας λέει και θα σας δώσω τις απαντήσεις μου στην επόμενη συνάντηση. Το αίτημα του Δήμου ήταν βοηθήστε μας να μπορέσουμε να πάμε τα σκουπίδια σε χιτά που βρίσκονται στη Δυτική Ελλάδα σε όμορους δήμους όπως είναι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, όπως είναι ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Μεσολογγίου. Δεν δεσμεύτηκε ο Υπουργός για κάτι τέτοιο. Μάλιστα στην αρχή νόμισε ότι θέλαμε να κάνει παρέμβαση για κάποιον χιτά στο νομό. Του εξήγησα ότι χιτά στο νομό δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε ποτέ. Λέει δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους παρέμβαση, αλλά θα το δω και θα τα πούμε, θα σας ενημερώσω. Για το οικονομικό θέμα είπε ο Δήμαρχος του Πύργου ότι θα προχωρήσουμε τη μηχανική ανακύκλωση, μας στείλατε και τα 500 χιλιάρικα και εκεί ίσως έχει γίνει κάποια παρανόηση, γιατί ο Υπουργός είπε δεν σας έδωσα τα 500 χιλιάρικα για τη μηχανική ανακύκλωση αλλά για να διαχειριστείτε το πρόβλημα τώρα. Όμως όπως ενημερωθήκαμε μετά, το έγγραφο που έχει σταλεί και ενημερώνει ότι χρηματοδοτείται ο Δήμος Πύργου με 500.000, λέει με 500.000 για μηχανική ανακύκλωση και 100.000 για να λυθεί για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Επομένως, για να μαζέψει ο Δήμος του Πύργου τώρα τις 5-6.000 που ανέφεραν ότι είναι στους δρόμους με μια ελάχιστη τιμή, λέω εγώ, 60-70 ευρώ τον τόνο, μιλάμε για 450-500.000 περίπου. Εάν ισχύει ότι αυτά τα χρήματα είναι για την αποκομιδή, καλώς έχει. Αλλά αν δεν ισχύει, ο Δήμος βρίσκεται στη δινή θέση να μην έχει ούτε καν και χρήματα. Ούτε χιτά που να τα πάει, αλλά ούτε και χρήματα. Δεν διευκρινίστηκαν αυτά. Επίσης, σε ερώτησή μας, εάν ο δεματοποιητής Αμαλιάδας έχει άδεια, μας τόνισε, ας έρθουν να το κλείσουν. Ας έρθουν να το κλείσουν, κύριε Θεοδόρου. Εμείς καταθέσαμε, η προηγούμενη δημοτική αρχή, όταν έφερε το δεματοποιητή, κατέθεσε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, το φάκελό της για να αδειοδοτηθεί. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας τον επέστρεψε διότι ξεπερνούσε τους 50 τόνους την ημέρα, επειδή υπήρχε προγραμματική σύμβαση και με το Δήμο Πηνιού και το Δήμο Αντραβίδας Κυλλίνης. Εμείς επιμέναμε ότι κύριοι, εμείς δεματοποιούμε σαν Αμαλιάδα που δεν ξεπερνάμε τους 50 τόνους. Όταν θα έρθουν, κλείστε μας και να βγάλουμε άδεια και να ξανανοίξουμε. Δεν έγινε αυτό. Δεν χορήγησαν την άδεια. Μας παρέπεψαν στην Πάτρα. Πήγαμε στο διπεχό της Πάτρας, καταθέσαμε το φακελό μας να μας δώσουν άδεια. Μας επέστρεψαν το φάκελο διότι έπρεπε να είχε υποβληθεί μέσω του ΦΟΣΔΑ. Τον επανυποβάλαμε μέσω του ΦΟΣΔΑ. Να μας δώσουν την άδεια. Είμαστε καθόλου ανώμοιμοι. Για ποιο λόγο το καθυστερούν? Αν νομίζουν ότι είμαστε παράνομοι, ας έρθουν να το κλείσουν και να μας πούν τι να κάνουμε τα σκουπίδια. Δεν μπορούμε να τα φάμε, είναι πολλά. Τι θα γίνει επιτέλους? Όσον αφορά για την προγραμματική σύμβαση, πάρθηκε η πολιτική απόφαση μεταξύ των δύο. Σε κάθε συμβούλιο μάλλον, και στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου, ότι αποφασίζουμε να βοηθήσουμε και εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να δεματοποιεί ο Πύργος στο δεματοποιητή το δικό μας και να τα πάρει ο Πύργος, να τα πάει σε ένα χωράφι, σε ένα οικόπεδο, στα διοικητικά όρια τα δικά του, στη Λεκάνη Απορροής που είναι μακριά από τη Λεκάνη Απορροής της Κουρούτας.
υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες και τεχνικά προβλήματα που κάθισαν οι αντιδήμαρχοι με τις υπηρεσίες, παρουσία και του Επιτρόπου, και έλυσαν αυτά τα θέματα. Θα τα αποτυπώσουν σε ένα χαρτί, θα οριστικοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση, ο πύργος την έχει περάσει, θα την περάσουμε κι εμείς και θα λύξει το θέμα. Έχει γίνει κατανοητό επίσης ότι ο Δήμος Σιλίδας δεν μπορεί να δεματοποιήσει αυτούς τους χιλιάδες τόνους, τα σκουπίδια που υπάρχουν στο Δήμο του Πύργου. Και να θέλαμε, αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε, δεν δεματοποιούνται. Αυτά πρέπει να πάνε σε έναν οργανωμένο χιτά. Δοτική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου σήμερα για τους αγρότες που δικάζονταν για την κινητοποίηση τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο στον κόμβο της Μαραθιάς. Κατηγορούμενοι ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Καραπάνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πύργου Χρήστος Γιάνναρος και ο Ευστάθιος Κούφης, γραμματέας της ΟΑΣΥ. Αρκετοί ήταν όμως και αυτοί που συγκεντρώθηκαν για να τους συμπαρασταθούν. Δικάζονται, σαν να δικαζόμαστε όλοι δηλαδή, γιατί ζητήσαμε τα αυτονόητα, καλύτερη ζωή, να μείνουμε στα χωράφια μας και να μείνει και η γη για τα παιδιά μας. Ήρθαμε σήμερα εδώ να συμπαρασταθούμε και να καταγγείλουμε αυτό που γίνεται πάντα και ζητάμε από την καινούργια κυβέρνηση σήμερα να καταργήσει τα αγροτοδικεία. Δεν πρέπει δηλαδή ο αγρότης ή ο κάθε εργαζόμενος που βγαίνει στον δρόμο να διεκδικήσει να δικάζεται. Καταγγέλνουμε αυτή την τρομοκρατία. Εμείς θα προχωρήσουμε και θα διεκδικήσουμε γιατί δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα και πάνε να μας ξεκληρίσουν. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε και καλούμε και όλους τους αγρότες να είναι έτοιμοι για να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε χάσει τόσα χρόνια. Στη συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων που γνωρίσαμε, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που εχθρός του κράτους ήταν όποιος αγωνιζόταν για τα αιτήματά του, έτσι και οι αγρότες. Λοιπόν, στην ίδια γραμμή κινείται και η καινούργια κυβέρνηση. Σέρνει τους αγρότες στα αγροτοδικεία, στο νόμος και τάξη, το προηγούμενο δόγμα που υπήρχε, φαίνεται το υιοθετούν και αυτοί. Παρότι όταν ήταν αντιπολίτευση πέρσι έβγαιναν με ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο και έλεγαν ότι κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές, τώρα ούτε και για αυτούς είμαστε πλέον αγωνιστές, αφού είναι στην κυβέρνηση, είμαστε ο εχθρός του κράτους και έτσι μας αντιμετωπίζουν. Εμάς δεν θα μας λυγίσουν όλα αυτά, δεν μας τρομοκρατούν, δεν μας φοβίζουν. Και το επόμενο διάστημα θα είμαστε πάλι στο δρόμο του αγώνα. Και να σας πω και κάτι, αν θα δείτε και χτες, πήραν τα αποθεματικά του ΟΠΕΚΕΠΕ των ταμείων. Ήταν να πληρωθούμε τώρα εκτινοτρόφοι μια ενίσχυση για τα πρόβατα, προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε και αγορά ζωοτροφών, γιατί η εποχή αυτή είναι πολύ δύσκολη. Αυτά τα χρήματα έφυγαν, μπήκαν σε ένα λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδας για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος ήταν ότι έπρεπε να πάρουν αυτά. Και όταν τώρα θα βγούμε στον δρόμο του αγώνα, θα μας πούνε πάλι ότι έχουμε άδικο και θα μας ξαναοδηγήσουν πάλι εδώ. Εμάς δεν μας φοβίζουν αυτά και καλούμε όλους τους συνάδελφους αγρότες και εκτινοτρόφους να συσπυρώσουν τους αγροτικούς συλλόγους, γιατί τα χρόνια και η επόμενη μέρα που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι χωρίς καμία ανοχή για να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας. Γίνεται σήμερα το δικαστήριο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις το Φλεβάρι του 2014 στον κόμβο της Μαραθιάς, όπου δικάζομαι εγώ, ο κύριος Καραπάνος Γιώργος και ο κύριος Στάθης Κούφης. Εμείς βρεθήκαμε εκεί μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων για συμβολική κινητοποίηση τη συγκεκριμένη μέρα, για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που έχει η αγροτιά ενάντια στις δυσκολίες που πέρναγε και η προηγούμενη κυβέρνηση με τα μέτρα και την ανάγκη που είχαν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Σήμερα αυτά τα δίκαια αιτήματα των αγροτών του Φλεβάρι του 2014 παραμένουν επίκαιρα και παραμένουν επίκαιρα για συνολικά τους εργαζόμενους και στον νομό μας και στη χώρα μας, που βλέπουν ότι και σε αυτή τη φάση δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Εμείς καλούμε συνολικά την εργατική τάξη, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, ότι πρέπει να πάνε κόντρα, να μην τρομάζουν στην προσπάθεια τρομοκράτησης των κινητοποιήσεών τους, και πρέπει συνολικά, συλλογικά να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική που τους γεννάει δυσκολίες. Ιδιαίτερα σήμερα που βλέπουμε ότι και η καινούργια κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει από τους αγρότες με μέτρα και προσπάθειες, έτσι ώστε να τους στερήσει και αυτό το πενιχρό εισόδημα, πιστεύουμε ότι οι κινητοποίησεις του 2014 είναι επίκαιρες και θα συνεχιστούν από συνολικά από την εργατική τάξη και από τα λαϊκά στρώματα.
Στον εισαγγελέα Μαλιάδας οδηγήθη σήμερα το πρωί ο 39χρονος Ρωμά που το βράδυ της Δευτέρας δολοφόνησε τον 28χρονο ξάδερφό του που επενέβη να τους χωρίσει σε τσακωμό που είχε με τον πατέρα του. Με συνοδεία αστυνομικής δύναμης έφτασε στα δικαστήρια Μαλιάδας όπου του ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος. Στη συνέχεια τον μετέφεραν και πάλι στο αστυνομικό μέγαρο Μαλιάδας για να δοθεί χρόνο στον δικηγόρο να μελετήσει τη δικογραφία. Ακολούθησε απολογία στον ανακριτή όπου και εκρίθη προφυλακιστέως για την πράξη του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε στην δημοσιότητα η κυβέρνηση να αρπάζει τα αποθεματικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και να τα τοποθετεί σε λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για τις δανειακές της υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντίδραση στους αγροκτηνοτρόφους αφού τα χρήματα αυτά ήταν για ενίσχυση των κτηνοτρόφων. Εμείς από την πρώτη στιγμή το είχαμε καταγγείλει αυτό και είναι από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να βγαίνουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι με διαταγή του υποτιθέμενου διαφωνώντα με την πολιτική αυτή του κύριου Λαφαζάνη. Υπογραφή δικιά του είναι. Είναι χρήματα τα οποία κάποια από αυτά ήταν να τα πάρουν ειδικά οι χτινοτρόφοι για ενίσχυση για το κάθε ζώο που έχουν και για τα λειτουργικές ανάγκες που θα είχε ο οργανισμός ώστε να μπορέσει να επιτελέσει πιο σωστά το έργο του απέναντι στους αγρότες και εγκαίρως να παίρνουν τις αποζημιώσεις, μάλλον τις επιδοτήσεις είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση φαίνεται ότι, συγκυβέρνηση μάλλον, ότι κινείται στην πεπατημένη της προηγούμενης με στόχο βέβαια τα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη. Εμείς θα το αντιπαλέψουμε και όπως έχουμε πει, επειδή είμαστε και σήμερα στα δικαστήρια, θα μας βρει απέναντί της. Δεν λυγίζουμε, δεν φοβόμαστε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με όποια μορφή εμείς κρίνουμε ότι είναι πιο σωστή. Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, σε ερώτησή μας για το πρόβλημα της επίχωσης του διάβλου στο αλλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου, τόνισε ότι αν δεν έχω εντολή εισαγγελέα δεν επεμβαίνω, διότι το αλλιευτικό καταφύγιο δεν ανήκει σε κανένα φορέα. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το αλλιευτικό καταφύγιο δεν έχει φορέα διαχείρισης. Δεν ανήκει ούτε στο Δήμο, ούτε στο Κατάκολο, στο Λιμεναρχείο Κατακόλου ή Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου. Η Δημοτικό Ταμείο Κιλίνης. Πριν από δύο χρόνια, τρία χρόνια, στις 26 του 2011, εκεί είχαμε ένα πνιγμό. Πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, με κάλεσε η ανακρίτρια, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σαν κατηγορούμενο για αυτόν τον πνιγμό, διότι ο εισαγγελέας ισχυρίζεται, που έκανε την εισαγγελική παραγγελία, ότι φορέας διαχείρισης του έργου άτυπα είναι ο Δήμος, επειδή πάει και κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Παλιότερα πάλι είχε καθαρίσει το διάβλο και όταν ήμουν πάλι αντιδήμαρχος στο Δήμο το 7-8-9 είχαμε κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις, διότι κατανοούμε τον πρόβλημα των δημοτών του Δήμου μας, οι οποίοι ελιμενίζουν τα σκάφη τους και βγάζουν ένα μεροκάματο από εκεί και όταν κλείνει δεν μπορούν ούτε να μπουν ούτε να βγουν. Δεν έχω καμία αντίρρηση να πάω να το καθαρίσω, να ανοίξει ο διάβλος να μπαίνουν, αλλά είπα στους φίλους που ήρθαν και με βρήκαν, θα πάω μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία. Ας πάνε να κάνουν τα παραπονά τους στον εισαγγελέα ότι είναι κλεισμένοι μέσα και δεν μπορούν να βγουν. Να μου δώσει εντολή ο εισαγγελέας να πάω να το φτιάξω, διότι αύριο θα είμαι κατηγορούμενος σαν Δήμος με την προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία που πνίγηκε ο άλλος και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο φορέας διαχείρισης για να αξιώσει η κόρη του Μακαρίτη αποζημίωση. Δεν θα πάω από μόνος μου να πω εγώ είμαι, εγώ το καθαρίζω, άρα εγώ είμαι ο φορέας, ελάτε πιάστε. Αυτός είναι ο λόγος και μόνο. Το εξήγησα, το καταλάβανε και πιστεύω να πράξουν τα δίοντα. Αν πηγαίνουν και βλέπουμε αυτές τις πρωτόγονες καταστάσεις να σκάβουν το διάβλο με τις αξίνες, λες και είμαστε στο 1700-1800 που ανοίγανε τη διόρυγα της Κορίνθου με τις αξίνες, τότε λυπάμαι. Την αντίθεσή του εξέφρασε για την στάση του Δημάρχου ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Παλουκίου, κ. Σπύρος Μωραΐτης, τονίζοντας μάλιστα ότι θα το ανοίξουμε μόνοι μας με αξίνες. Δεν μπορεί κάθε ένα-δύο χρόνια το προηγούμενο Δήμο να σπάνει. Έφερε ένα μηχάνημα, δύο-τρία μεροκάματα το καθάριζε. Το πράγμα είναι απλό.
να στείλει ένα μηχάνη με 2-3 μέρες, το καθαρίσει, θα βγάλει τον άμμο, τον άμμο θα τον χρησιμοποιήσει. Αγοράζει άμμο, τον βάλει να κάνει τη δουλειά του. Όπως το έκανε και ο προηγούμενος. Σοβαρό το πρόβλημα. Έχουμε μείνει όλοι νηστικοί. Δεν έχουν πληρώσει ούτε ένφια, ούτε φορείς, ούτε τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε με δουλειά. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Τον καιρό που πήραν το 1,5 εκατομμύριο από την ΕΟΚ, την Ευρώπη, για να το φτιάξουν και δεν ξέρω και τι τα κάνανε, μπας που φτιάξαν το μισό, ήταν μέσα στα πράγματα. Ήξερε τι έκανε. Τι να το φορτώσουμε του εισαγγελέα. Κλέβει άλλο μια κότα, κλέβει εκείνο, να το φορτώσουμε του εισαγγελέα. Εδώ παίρνει άδεια από το λιμεναρχείο. Κατά κόλλο θα δώσει το λιμεναρχείο άδεια. Να βγάλουν τα φερτά υλικά. Είναι 2 μέρες να βγάλουν τον άμμο. Ο εισαγγελέα να του πει τι δηλαδή. Πάμε στο εισαγγελέα. Ό,τι γίνεται, πάμε στο εισαγγελέα. Τι να πρωτοκάνει ο εισαγγελέα. Εμεί δεν τον παρακαλάμε. Έχω κανονίσει εγώ τώρα 100 άτομα με τι αξίνε και με τα φρέα θα το ανοίξω πάλι. Εγώ στο δήμαρχο, πώ θέλει να κάνει. Με τι αξίνε θα έχουν μπει 100 άτομα με τι αξίνε. Θα ανοίξουμε λίγο για να περάσουμε. Δεν θα πεινάσουμε. Το πολύ πολύ να πληρώσουμε τι αφορίε. Α τα πλήρωσε ο δήμαρχο για μα. Και το ρεύμα, α το κόψουμε. Σου μιλάω σαν φίλο. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά, στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραυδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697-53033-80. Εισήγηση βόμβα για τα εφάπαξ με 3 σενάρια μειώσεων 17, 19 και 30% για όσους έχουν αποχωρήσει με σύνταξη από το Δημόσιο και τα Μία Δέκο Τραπεζών μετά τις 31/8/2013 βρίσκεται υπό επεξεργασία από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η πρόταση, σύμφωνα με γραπτή εισήγηση που σύμφωνα με πληροφορίες έχει δοθεί στον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλη και στον Γενικό Γραμματέα κ. Ρωμανιά, προβλέπει αντικατάσταση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό των εφάπαξ με κατάργηση του συντελεστή βιωσιμότητας αλλά με διατήρηση των άλλων παραμέτρων, δηλαδή τη χορήγηση τόσων εφάπαξ όσων αντέχουν τα ταμεία και πρόβλεψη για αποθεματικό ασφαλείας κάθε χρόνο ίσο με το 50% των εσόδων. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 38.000 εφάπαξ υπαλλήλων που αποχώρησαν από 1/9/2013 και για να πληρωθούν χωρίς μειώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστεί περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει και ούτε προβλέπεται καμία έξτρα χρηματοδότηση όπως συνέβη με τα εφάπαξ που πληρώθηκαν χωρίς μειώσεις για όσους αποχώρησαν μέχρι τις 31/8/2013, ζητήθηκε και δόθηκε από την αρμόδια διεύθυνση η εναλλακτική πρόταση, η οποία σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες προβλέπει μικρότερες περικοπές σε σχέση με αυτές που θα προκαλούσε η πλήρης εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου. Η εισήγηση περιλαμβάνει 3-1 σενάρια για το εφάπαξ όσων αποχώρησαν από 1/9/2013. Πρώτον, οριζόντια μείωση κατά 17% και πληρωμή περίπου 10.000 ετήσεων κάθε χρόνο από το 2015 για τα επόμενα 3 χρόνια.
Με την πρόταση αυτή, το Ταμείο Πρόνοιας θα πληρώσει φέτος τις 10.000 πρώτες αιτήσεις από τις 38.000 που είναι σε αναμονή μετά το Σεπτέμβριο του 2013, καταβάλλοντας τα ποσά από τα έσοδα που εισπράττει. Το μέσο ποσό εφάπαξ με μείωση 17% κατεβαίνει στα 24.000 ευρώ από 29.000 ευρώ που είναι σήμερα, δηλαδή θα έχει μείωση κατά 4.930 ευρώ. Τα έσοδα του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κυμαίνονται περίπου στα 260 με 280 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο μαθηματικός τύπος λέει ότι το Ταμείο μετά τις πληρωμές θα πρέπει να έχει και αποθεματικό ασφαλείας ίσο με το 50% των εσόδων του. Αυτό σημαίνει ότι για να πληρωθούν 10.000 αιτήσεις στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να δοθούν 240 εκατομμύρια ευρώ και να παραβιαστεί το απόθεμα ασφαλείας που θα διακινδυνεύσει τις πληρωμές των δικαιούχων που θα ακολουθήσουν. Τα μειονεκτήματα της πρότασης είναι ότι δεν διασφαλίζεται η δημιουργία αποθεματικού 50% και ότι οι δικαιούχοι θα πάρουν το εφάπαξ με 3 έως 4 χρόνια καθυστέρηση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πληρωθούν πρώτοι εντός του 2015 και αρχές του 2016 όσοι αποχώρησαν από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2014 και μέχρι να συμπληρωθεί ανάλογα και με την ημερομηνία της συνταξιδοτικής τους πράξης ο αριθμός των 10.000 αιτήσεων που μπορεί να αντέξει το Ταμείο. Άλλοι 10.000 που αποχώρησαν μετά το πρώτο και εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014 θα πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο αλλά μέσα στο 2016-2017 και όσοι αποχώρησαν μετά το τρίτο τρίμηνο και μέχρι το τέλος του 2014 θα πληρωθούν τελευταίοι μέσα στο 2018. Δεύτερον, οριζόντια μείωση 19%, δηλαδή μείωση 5.510 ευρώ με το μέσο όρο του εφάπαξ να πέφτει από τις 29.000 στις 23.500 ευρώ. Με το σενάριο αυτό θα πληρωθούν περίπου 12.000 δικαιούχοι με την ίδια σειρά, αλλά αναμένεται να συντομευθεί ο χρόνος πληρωμής στα 3 αντί για 4 χρόνια. Και τρίτον, οριζόντια μείωση κατά 30%, δηλαδή περικοπή 8.700 ευρώ κατά μέσο όρο σε όλα τα εφάπαξ, με το ποσό να πέφτει στα 20.300 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, η λίστα αναμονής μειώνεται σημαντικά, καθώς όσοι αποχώρησαν από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και το τέλος του 2014 θα εξοφληθούν μέχρι το τέλος του 2016. Το μειονέκτημα αυτής της πρότασης είναι ότι η νέα μείωση μπορεί να βγει αντισυνταγματική εάν δεν διασφαλιστεί ότι το εφάπαξ που θα πάρουν οι ασφαλισμένοι θα αντιστοιχεί σε εισφορές που έχουν πληρώσει. Ο κίνδυνος είναι να πάρει ένας υπάλληλος 20.000 ευρώ με μείωση 30%, ενώ οι πραγματικές τους εισφορές να ανέρχονται στις 23.000. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με οριακή πλειοψηφία συνταγματικές τις περικοπές που επιβλήθηκαν έως τώρα στα εφάπαξ, πλην όμως, όπως λένε δικαστικοί κύκλοι, πολύ δύσκολα θα κριθεί συνταγματική και μια νέα μείωση, ιδίως εάν αυτή κατεβάζει το εφάπαξ πιο κάτω και από τις εισφορές που πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι. Σε συνεχείς αναβολές ή και σε ακυρώσεις διαγωνισμών δημοσίων έργων οδηγούνται οι σοβαρές εκκρεμότητες στο θεσμικό πλαίσιο, η έλλειψη πόρων και η απουσία πολιτικής ηγεσίας από το Υπουργείο Υποδομών. Από τους 40 μεγάλους διαγωνισμούς συνολικού ύψους περί τα 747 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προγραμματιστεί για το τρίμηνο Δεκέμβριος-Φεβρουάριος αναβλήθηκαν σχεδόν οι μισοί. Οι διοικήσεις των τεχνικών εταιριών υποστηρίζουν πως τα προβλήματα θα ενταχθούν καθώς κινδυνεύουν με αναβολή και τα έργα που ετοιμάστηκαν για το επόμενο τρίμηνο, αφού στα προβλήματα που προαναφέρθηκαν έρχεται να προσθεθεί και η καθυστέρηση στις τοποθετήσεις νέων διοικήσεων σε οργανισμούς όπως παραδείγματος χάρη η ΕργοΣΕ. Περισσότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που είχαν προγραμματιστεί για το τελευταίο τρίμηνο κάλυπτε ο οδικός άξονας Πάτρα Πύργος κόστους περί τα 430 εκατομμύρια ευρώ, ο διαγωνισμός για την κατασκευή του οποίου είχε εξαγγελθεί περί τις 10 φορές από τον προηγούμενο Υπουργό Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη χωρίς ποτέ να πραγματοποιηθεί. Τελευταία ημερομηνία δημοπράτησης του έργου είχε οριστεί 27 Ιανουαρίου, αλλά υπήρξε αναβολή για τις 31 Μαρτίου με πρόσχημα τις εκλογές. Στην πραγματικότητα εκκρεμούν μελέτες για τον οδικό άξονα, αλλά και η ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέστρεψε προς επανεποβολή το επιχειρησιακό σχέδιο μεταφορές και περιβάλλον του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο υποτίθεται πως είχε εγκριθεί περί τα τέλη του προηγούμενου έτους. Έξι χρόνια κάθριξη με αναστολή για την υπόθεση με τα πλαστά τιμολόγια του παλιού συνδέσμου ίδρυυσης Ζακύνθου επέβαλε το εφετείο πατρών στον πρώην Δήμαρχο Αλικών Γιάννη Πέτα.
Στη δίκη που έγινε χθες στην Πάτρα, στον τέος δήμαρχο αναγνωρίστηκαν αρκετά ελαφρυντικά. Παράλληλα, θώοι κρίθηκαν μία δημοτική υπάλληλος και ένας εργολήπτης, οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι για συνέργεια σε απάτη. Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από 10 περίπου χρόνια, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ στους δικαιούχους του 2013-2014 που δεν τα έχουν πάρει. Αυτό δήλωσε ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης. Επίσης, ο κ. Βεργίνης ανέφερε ότι στις 8 Απριλίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων για το 2015. Πλημμυρισμένη από μνήμες, συγκίνηση και όμορφα συναισθήματα ήταν η εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα σκέψης που διοργάνωσαν οι ενώσεις παλαιών προσκόπων του Δευτέρου και του Τρίτου Συστήματος Πάτρας για να γιορτάσουν αυτή την ξεχωριστή για τους προσκόπους όλου του κόσμου ημέρα. Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησαν όταν προβλήθηκε βίντεο με σπάνιο φωτογραφικό υλικό αφιερωμένο σε αυτούς που πέρασαν το κατόφλι του πατραϊκού προσκοπισμού όλα αυτά τα χρόνια, ενώ χαμόγελα και αναμνήσεις έφερε το οπτικοακουστικό υλικό από την πιο πρόσφατη δράση των δύο ενώσεων. Οι κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς τόνισαν τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει ο προσκοπισμός για την κοινωνία της Πάτρας για περισσότερο από έναν αιώνα, υπενθύμησαν την ιδιαίτερη συμβολή του Δευτέρου και του Τρίτου Συστήματος Πάτρας στην κοινωνικοποίηση των νέων της πόλης και στην εθελοντική προσφορά και υπενθύμησαν τις ακλόνητες ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες της προσκοπικής οικογένειας όπως αποτυπώνονται στον νόμο και την υπόσχεση. Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει προσκοπικά τραγούδια που τραγούδησαν όλοι οι συμμετέχοντες. Ιδιαίτερη συγκίνηση επικράτησε όταν στους κεντρικούς ομιλητές της βραδιάς, τον Νίκο Μπρουσινό από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων του Δευτέρου Συστήματος Πάτρας και τον Χαράλαμπο Μαρινόπουλο από την ΕΠ του Τρίτου Συστήματος Πάτρας, απονεμήθηκε το μετάλλιο Αθανάσιος Λευκαδίτης που αποτελεί την ανώτατη ηθική αμοιβή παλαιών προσκόπων για τη σημαντική και ανιδιοτελή προσφορά τους. Στο τέλος της εκδήλωσης, νέοι και παλαιοί πρόσκοποι ένωσαν τα χέρια τους στην προσκοπική αλυσίδα και τραγουδώντας το τραγούδι του Αποχωρισμού και τον Κρίκο, ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Παγκόσμια ημέρα σκέψης 2016. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Δανείδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άρεστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανείδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 2621-0-20-168 και 697-53-033-80. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γήινης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 26210 204 71. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει τονιρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη
για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220-28-764. Χειμώνας, ώρα για τζάκι. Πού θα βρούμε ξύλα? Ξύλα, μα φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Καυσόξυλα και κάρβουνα σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό στο μέγεθος που επιθυμείτε, καθώς και δωρεάν μεταφορά. Και όσο για τις τιμές, σίγουρα θα σας ζεστάνουν. Ασυναγώνιστες. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 697 6630 968.